Θυμάσαι, κύριε Κερίδη, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Μόνο αυτό θα πω. Θυμάμαι τα δικά σας ρεπορτάζ που κάνατε το 2016-2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς COVID για ασθενείς στην Αθήνα που ψάχναν με τα ταξί απεγνωσμένα να βρουν μια κλίνη μεθ. Αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε. Σε κανονικές συνθήκες, χωρίς πανδημία, χωρίς COVID, ο μέσος Αθηναίος δυσκολεύονταν να βρει ένα κρεβάτι μεθ. Λέτε είναι ψέματα, γνωστό αυτό καταγεγραμμένο. Ήρθαμε σήμερα. Κύριε Κερίδη, λέτε ψέματα και το λέτε ως ως πολιτικός εκπρόσωπος του ελληνικού λαού στη Βουλή των Ελλήνων. Κυρία Βιέρη, αφήστε να τον διαψεύσω τον κύριο Κερίδη, διότι η κατάσταση που παραλάβατε στις ΜΕΘ ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που παραδώσατε το 2015. Ναι. Και δεν υπήρχαν άνθρωποι που δεν έβρισκαν ΜΕΘ. Κοιτάξτε, κύριε Κερίδη, επειδή η ειδικότητά σας είναι άλλα θέματα, σας λέω ότι ψεύδεστε. Ναι, εγώ σας λέω ότι θυμάμαι τα ρεπορτάζ του κυρίου Διάτσου στην εκπομπή του το 2017 να αναφέρεται συγκεκριμένα περιστατικά στην Αθήνα. Κύριε Κερίδη, σήμερα υπάρχει. Αφήστε το 2017. Απαντήστε μου σε αυτό. Υπάρχει σήμερα στο Twitter σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Υπάρχει κατάρα μιας γυναίκας. Ακούστε με. Σήμερα στο Twitter βγήκε μία γυναίκα που δεν έχει σημασία ούτε αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αν είναι. Μία γυναίκα που έχασε τον άντρα της 62 χρονών, καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία και λέει το εξής: σας καταργέμαι γιατί έχασα τον άντρα μου χωρίς υποκείμενο νόσημα, 62 χρονών, από COVID, σε κρεβάτι σε ράντζο. Δεν μπήκε καν. Πιστεύετε, κύριε Κερίδη, ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, πως δεν θα μάθουμε ποτέ. Μα ποτέ δεν θα μάθουμε πόσοι άνθρωποι πέθαναν εκτός μεθ. Πόσοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε ένα κρεβάτι. Δεν θα το μάθουμε ποτέ και το ξέρουμε ότι δεν θα το μάθουμε. Όπως ξέρουμε τις μεγάλες ευθύνες. Δεν μπορεί, κύριε Κερίδη, να μας λέτε ότι για όλα φταίνει άλλοι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και εκτός από την κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα χωριό ελληνικό. Κύριε Κερίδη, κάθε μέρα χάνεται ένα ελληνικό χωριό. 100 άνθρωποι χάνονται κάθε μέρα. Το ξέρω πολύ. Δεν μπορεί για 4.500 νεκρούς. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας όλοι σας αναγνώρισαν, σας το είπε η κυρία Βιέρη. Όλοι σας αναγνώρισαν ότι στο πρώτο κύμα πήρατε σωστά μέτρα, πήρατε έγκαιρα μέτρα. Υπήρξε μια κάμψη το καλοκαίρι. Πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Εμίλια, κύριε, μία πρόταση. Παρακαλώ, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Καρανικόλας και ο κύριος Βιλιάρδος. Θα παρακαλέσω πολύ. Κύριε Κερί, θα μιλήσετε σε λίγο και θα μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα.